Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια από τότε που η Ιωάννα Λίλη περπατούσε στις πασαρέλες. Κάποια πράγματα όμως δεν ξεχνιούνται ποτέ. Με άνεση ποζάρει στο φωτογραφικό φακό του περιοδικού Hello και μιλάει για ενδεχόμενη επαγγελματική της επιστροφή, όχι όμως το modeling. Ο κύκλος του modeling έκλεισε για μένα, όταν αποφάσισα να κάνω οικογένεια. Εκείνο που θα μπορούσα τώρα να επεξεργαστώ είναι προτάσεις και νέα δεδομένα που θα προκύψουν. Το modeling φαντάζει για τους περισσότερους χώρους λάμψης, εύκολου χρήματος, αναγνωρισιμότητας και κλειδά της ζωής. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Φορώντας πάλα αποχρώσεις και κομψά φορέματα, η Ιωάννα Λίλη δείχνει πιο ήρεμη και κατασταλεγμένη όσο ποτέ. Από τότε που μπήκε στη ζωή της ο Θοδωρής Ζαγουράκης, τα πάντα έχουν αλλάξει. Η ζωή μου άλλαξε με το που αντίκρισα τον άνδρα μου για πρώτη φορά. Ήξερα ότι έπρεπε τη συγκεκριμένη στιγμή να επαναπροσδιορίσω τα θέλω μου και τις προτεραιότητές μου. Ζηλεύεται ακόμα ένα τον άλλον. Η ζήλια είναι ένα υγιές συνέστημα, όσο βέβαια είναι σε επιθυμητά επίπεδα και δεν καταντά πάθος και τελικά αρρώστια. Λένε επίσης πως όποιος αγαπά, παιδεύει και ενίοτε ζηλεύει. Ναι, ζηλεύουμε ο ένας τον άλλον, αλλά δεν αφήνουμε τη ζήλια να καταστρέψει την αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλον. Η οικογένεια για την Ιωάννα Λίλη είναι το καταφυγείο της.